και την πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών και τα ποσοστά που απέσπασαν και οι συνδυασμοί της Χρυσής Αυγής. Να πάμε και σε αυτό το κομμάτι στα πολιτικά και μετά, ειδικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τοπικά ζητήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Πλάκα, πριν κάνετε την ερώτηση πάνω σε αυτά που είπε. Όχι, η δευτερολογία του ήταν εσείς. Είχατε κάνει τη δευτερολογία σας. Έχουμε πάει στο να. Επειδή το καταλαβαίνω, αν θέλετε στην εισαγωγή από το χρόνο σας για να βοηθήσετε και εμάς, μπορείτε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο. Κύριε Ιωαννίδη, επιτρέψτε μου. Και να ενημερωθεί ο κόσμος. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εσάς σε αυτό το γύρο της συζήτησης. Το ανέφερα και προηγουμένως πως είπατε πως άλλο πρώτο γύρος, άλλο δεύτερος γύρος. Θέλω να μου πείτε σε ποιους θα απευθυνθείτε για συνεργασία, για στηρίξεις σε αυτό τον δεύτερο γύρο των εκλογών ή σε ποιους το έχετε κάνει ήδη γιατί έχουν περάσει 4 μέρες και σε ποιους δεν πρόκειται να απευθυνθείτε για να ζητήσετε τη στήριξή τους στις εκλογές. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Παρακαλώ. Ότι από όλα τις παρατάξεις πλην της Χρυσής Αυγής είμαι ανοιχτός στο να έρθει κόσμο σε μένα. Η Χρυσή Αυγή είναι πιασμένη ούτως ή άλλως, κατελημένη. Επομένως και να μην ήταν, δεν θα απευθυνθώ με τίποτε, γιατί δεν μπορεί να θέλουμε να έχουμε άλλες αξίες και να κάνουμε άλλα προκειμένου να βολευτούμε για να κερδίσουμε. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι ή είμαστε άνθρωποι δημοκράτες οι οποίοι πραγματικά θέλουμε η πατρίδα να προχωρήσει ασχέτως της πολιτικής που έχει ο καθένας, αλλά μέσα στα νόμιμα όρια. Λοιπόν, και άλλο να είναι να μπορώ για να κερδίσω εκλογές να σφετεριστώ ψήφους τους οποίους δεν τους θέλω. Του κάνει αυτό ο ανθυποψήφιος? Εγώ λέω για μένα μιλάω. Μιλώ για μένα ξεκάθαρα. Ό,τι θέλει ο οποιοδήποτε άλλος μπορεί να κάνει. Λοιπόν, επομένως, όλη η κεντροαριστερά, όλοι, μπορεί κάλλιστα να μου δώσει ψήφους.